Αυτό που λέει ο Θέμης ότι θα έκανα αίτηση να δουλέψω στο σούπερ μάρκετ είναι μεγάλη ελευθερία. Και είναι και αυτό που κρατάει έναν καλλιτέχνη γεωμένο κοινωνικά, ηθικά, ιδεολογικά. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αγαπάνε τα τραγούδια μας με αυτό. Τη ζεστασιά και το πάθος. Μας λένε συνέχεια, έχετε φανατικό κοινό. Έχουμε φανατικό κοινό γιατί το κοινό μας μας εμπιστεύεται. Ότι είμαστε αυτό που φτιάχνουμε. Ναι. Πολύ μεγάλη τύχη. Πολύ μεγάλη τύχη. Και για μας πάρα πολύ δύσκολο. Απλώς και η δική σου περίπτωση. Ναι. Δεν υπάρχει ένα γαμώτο. Δηλαδή έχω κάνει δίσκους, αυτό, επιτυχία. Όχι, δηλαδή κάπως πρέπει να ξεπληρώνεται. Είναι νόμος της φύσης να ξεπληρώνονται κάποια πράγματα. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο γαμώτο, αλλά αν αρχίσουμε να μιλάμε για αυτό το γαμώτο που ζούμε. Ναι, εντάξει, αν μιλάμε εμείς για αυτό το γαμώτο. Αν μιλάμε εμείς για αυτό το γαμώτο, τι θα πούνε οι άνθρωποι που προσπαθούν κάθε μέρα να βγάλουν τη μέρα. Ωστόσο, σε όλους μας υπάρχει αυτή η αίσθηση της αδικίας. Γιατί ναι, κάποιος συνθέτης, ας πούμε, τη δική μου πορεία το 2002. Δεν θα κάναμε αυτού. Δεν θα είχε αυτές τις αμφιβολίες και ανησυχίες για τη ζωή. Αλλά όπως λέγαμε και πριν, ότι για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ναι σε αυτούς τους πειρασμούς. Μας είναι πολύ δυσκολότερο. Υπήρξε κάποια στιγμή που το συζητήσατε και τρεις και. Όχι, αλλά εγώ στην αρχή της καριέρας μας. Ναι. Σταδιοδρομίας μας, καριέρα είναι λίγο πολύ. Μετάξει, καταλαβαίνω. Στην αρχή της πορείας. Ξεκίνησε με τέτοιους πειρασμούς. Ότι ας πούμε, πάρε αυτά τα λεφτά. Ή κάνε αυτό και γράψε σε αυτό το πάρα πολύ διάσημο όνομα, το οποίο αν γράψεις θα σου εξασφαλίσει και μία πισινούλα και μία βιλίτσα. Και τι εγώ τώρα 20 χρονών. Καλά, δεν θα γινότανε βέβαια. Ναι, αλλά τι μέτρησε τότε. Ήταν ένα τάξιμο μούβα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όμως ότι φυσικά. Πηγαίνει στον πειρασμό. Θέλω να πω ότι τώρα που το σκεφτόμαστε, βέβαια, τώρα που το σκεφτόμαστε μακριά, πόσο όλο ήταν. Και πώς το λένε. Ναι, αλλά στα 20 μπορεί να την πατήσεις. Στα 20 σου έρχεται αυτή η πληροφορία και ξεκινάς, γιατί εγώ ξεκίνησα να οργανώνω στο κεφάλι μου, ωραία, τι σημαίνει αυτό. Και άρχισα να σχηματίζω κάποια πράγματα. Η δυστυχία και η θλίψη και η αίσθηση ότι είμαι πραγματικά δυστυχισμένος γιατί φτιάχνω κάτι που δεν με γεμίζει. Γιατί δεν σου ανήκει. Γιατί λέω ότι φτιάχνω αυτό το τραγούδι και θα κυκλοφορήσει και θα γίνει κάτι. Ναι. Δεν είναι δικό μου αυτό το τραγούδι. Ναι. Και ούτε είμαι εγώ και ούτε είναι ο λόγος για τον οποίο κάνω μουσική. Άρα δεν έγινε ποτέ δουλειά αυτό που κάνετε. Όχι, ευτυχώς. Μπορεί ακόμα να είναι το επάγγελμά σας, αλλά δεν είναι δουλειά. Γιατί στη δουλειά μπορείς να λίγο να αποστασιοποιηθείς και να πεις ότι εγώ μπορεί η ψυχή μου να γράφει αυτά που τραγουδάει από φίλου, αλλά το ταλέντο μου μπορεί να γράψει και αυτά που τραγουδάει κάποιος άλλος. Και έχεις κασίλα μου κιόλας, δεν. Ναι, αλλά είναι ζήτημα προσωπικότητας αυτό και αυτό που έλεγες του αξιακού κώδικα. Ναι, ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και η αμετροέπεια την έχετε στο κώδικό σας, την αμετροέπεια. Βέβαια. Υπάρχει. Διάβαζα μια συνέντευξη, τώρα δεν θα να φωτογραφίσω, ενός τεράστιου συνθέτη, όπου μιλούσε για ένα καλλιτέχνη και λέει, ρε παιδί μου, δεν μπορείς εσύ που μέχρι πρότινος κατουρούσες στα χωράφια να έχεις το μπάνιο σου χρυσά τέτοια. Πόμολα. Και μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση. Φυσικά και δικαιούται, ο καθένας να έχει ό,τι θέλει. Αλλά είναι τόσο άνισο το μέτρο, που κάπως συσκεπάζει. Ναι, αλλά στη δικιά του τη δουλειά μπορεί να γίνει αυτό. Ναι. Μπορείτε σε μια νύχτα να γίνετε πολύ πλούσιοι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εμείς κάνουμε μια. Άλλο να γίνει πλούσιο, πρέπει να έχει χρυσά τέτοια. Αυτό θέλω να πω. Μια διαφορετική δουλειά, παιδιά, και δεν πάντα υπάρχει αυτή η σύγχυση. Είναι άλλη η διασκέδαση και είναι άλλο το να φτιάχνω μουσική και είναι άλλο το να φτιάχνω μουσική για να είμαι διασκεδαστής. Ο διασκεδαστής και αυτός που φτιάχνει τραγούδια διασκέδασης μπορεί. Είναι άλλος ο στόχος. Ναι. Είναι άλλα τα όπλα. Ναι. Είναι άλλοι οι λόγοι. Το να φτιάξω εγώ με τραγούδια τα οποία θα χορευτούν, ξέρω εγώ, αποκλειστικά και αν δεν χορευτούν δεν είναι καλά τραγούδια, δεν είναι η δική μου δουλειά. Ναι. Η δική μου δουλειά είναι γι' αυτό δεν είναι δουλειά και είναι κάτι που ξεκινάει από εμάς και μας λένε κομπλεξικούς, μας λένε στριμμένους. Ενώ στην πράξη απλώς θέλουμε να κάνουμε αυτό που εμείς νιώθουμε ικανοποιημένοι. Μεγάλο θέμα έχω εγώ με αυτή τη σύγχυση αυτών των δύο πραγμάτων. Δεν είναι όλα αυτά η ίδια δουλειά. Και ποτέ δεν θα είναι. Όσο και αν θέλουν και αν θέλουμε να τα ενώσουμε και να πούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το ίδιο πράγμα, δεν κάνουν το ίδιο πράγμα. Λυπάμαι. Αλλά η μουσική δεν είναι μία. Είναι πάρα πολλές. Ναι.